Λοιπόν, η παρέα μας έχει μεγαλώσει. Θα καλημερίσουμε τον κύριο Μαρκόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Πολύ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε. Καλή Κυριακή. Κύριο Μάτζο από το Πασό, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Καλημέρα, προσπαθώ. Το λέω σε εσάς και κοιτάω τον κύριο Χατζησοκράτη πώς θα αντιδράσει, ο οποίο κουρά το κεφάλι του. Τι να πει με το χαμόγελο, είναι. Και αυτό θα σα πω. Αξιολάτευτε, κύριε Χατζησοκράτη. Έχει καλή επιτυχία σε εργασίες και σε εκπαίδευση. Αυτό να πούμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να πούμε ότι και εκτός αέρα έχετε μεταφέρει τα καλά σας σχόλια και τις ευχές σας στον κύριο Χατζησοκράτη. Είναι μια ωραία δημοκρατική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση. Το λέω γιατί έχει και την ποιότητα των ανθρώπων. Πήγε καλά το debate, κύριε Χατζησοκράτη. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει εδώ. Όντως το debate πήγε καλά. Δηλαδή είναι μια. Είχε και κάποια. Όχι, κοιτάξτε. Για μας είναι πολύ σημαντικό. Δώστε μας και εικόνα απ' έξω, αν έχετε την καλοσύνη στην άνθρωπη. Ευχαριστούμε πολύ. Να βλέπουμε και τον Κώστα και να πάμε όλοι μαζί. Ήταν μια ανάσα, όχι απλώς δημοκρατίας, γενικά το debate είναι. Ήταν ένα προχώρημα σε σχέση με αυτό που έκανε το Πασόκα την πλευρά του. Άρα δεν μπορούμε εύκολα να γυρίσουμε πάλι πίσω στα τετριμένα με τον δομημένο λόγο, με τις πέντε ερωτήσεις αυστηρές κτλ. Άρα τώρα τα debate όταν θα γίνονται, ελπίζω να γίνονται και μεταξύ των κομμάτων μεταξύ τους. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνονται με τον τρόπο που έγινε το τελευταίο. Μάλιστα, και προχωράμε και προχωράμε. Θέλω λοιπόν αυτό το ένα. Αυτό ήταν μια ανάσα δημοκρατίας σε κάθε περίπτωση για μας και μια ανάσα, αν θέλετε, στην κατεύθυνση της ανάκτησης της πολιτικής στον χώρο. Να το ρωτήσω αλλιώς. Αλλιώς. Πώς σας φάνηκε ο κ. Κασελάκης? Ήταν υπερκομψός. Όταν ανακοίνωσε κίνημα δημοκρατίας, δεν χτύπησε κάτι μέσα σας? Θα σας πω. Λοιπόν, πρώτα να πω για το σύντομο. Και καλή τύχη να πω στον κύριο Κασελάκη και όποιο κόμμα έρχεται με όλες τις καλές προϋποθέσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ευχόμαστε κάθετε καλό. Έτσι. Υπάρχει, αλλά. Αλλά σας εκνεύρισε ή σας χαροποίησε η δυναμική ενός νέου σύστατου κόμματος? Πρώτα θα πω όμως το θετικό της σημερινής μέρας και είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί όχι υποχρεωμένος, το θεωρώ αυταπόδεικτο. Ναι. Σήμερα λοιπόν υπάρχει μια, ας πούμε, ανάσα ή μια προσπάθεια μεγάλη ανάκτησης της περηφάνειας αυτού του κόμματος, έτσι, που συζητούσαν για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που είναι η πολιτική. Ό,τι και θέσαμε να κάναμε, ό,τι και προτάσεις να κάναμε, δεν μπορούσαμε να κουτιστούμε. Άρα σήμερα είναι πολύ σημαντική ημέρα. Ελπίζω και πιστεύω και είμαι βέβαιος, δηλαδή, πάμε σε μια προσπάθεια ανάκτησης, αυτό που λέμε σοβαρότητα και και αξιοπιστία. Αυτό είναι σαφώς. Και περιμένουμε τον κόσμο με τη συμμετοχή του να δώσει. Εκεί θα πάμε. Στον κόσμο θα πάμε. Στο 26ο εκλογικό κέντρο. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφός μας ο Κώστας Ασημακόπουλος, διότι οι κάλπες έχουν ανοίξει εδώ και 36 λεπτά. Κώστα, καλημέρα και πάλι. Δώσε μας την εικόνα. Λοιπόν, πάντα στο 26ο Δημοτικό Αθηνών, εδώ στη Φωκίων ως Νέγκρη. Όπως λένε εδώ οι άνθρωποι που έχουν ζήσει και τις δύο προηγούμενες εκλογικές διαδικασίες που ήταν ανοιχτές, όπως η σημερινή, η προσέλευση είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο πυκνή, τουλάχιστον στο ίδιο χρονικό διάστημα που έχουμε τη σύγκριση. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Δημητρέλη, είναι μέλος της εφορευτικής επιτροπής εδώ του κέντρου. Θα μας πει και την εκτίμησή του βέβαια και το τι περιμένει σήμερα εδώ και βέβαια περιμένει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, γύρω στις 12 το μεσημέρι. Καλή σας μέρα και από μένα. Καλημέρα. Η διαδικασία έχει ξεκινήσει ομαλά, δεν υπάρχουν προβλήματα, το σύστημα λειτουργεί, η προσέλευση είναι ικανοποιητική στα επίπεδα και καλύτερη θα έλεγα από την προηγούμενη φορά. Αναμένεται άλλωστε να κορυφωθεί προς το μεσημέρι. Τις μεσημεριανές ώρες κυρίως είναι οι ώρες οι οποίες ο κόσμος είναι πιο περισσότερος, πολύ περισσότερος. Κύριε Δημητρέλη, οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ λένε ένα πράγμα. Είναι σήμερα μία μέρα που πρέπει να δοθεί ένα δυνατό μήνυμα, να μετρηθούν οι δυνάμεις και μετά και τις διάφορες αποχωρήσεις κτλ. Να δούμε ποιοι είναι στο κόμμα και ποιοι είναι αυτοί που θα το στηρίξουν. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γυρνάει σελίδα σήμερα. Στην καινούργια σελίδα λοιπόν πάμε για μία ισχυρή αντιπολίτευση για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι το μήνυμα όλων των μελών του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δυνατό, ηχηρό, έτσι ώστε να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα.
Βλέπουμε τον κόσμο που ήδη έχει σχηματίσει και μία ουρά εδώ, περιμένει τις διαδικασίες. Μέσω του τάμπλετ και μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται η όλη διαδικασία, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα διπλών και τριπλών ψήφων και έτσι να υπάρχει και η μέγιστη αξιοπιστία σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και Δημητρέλη, μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτή η κάλπη? Η κάλπη θα είναι μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Κώστα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κύριε Χατζησοκράτη, τι περιμένετε να δείτε σήμερα, δηλαδή? Όχι, θα σας αφήναμε, νομίζω. Ποια είναι η προσέλευση του κόσμου που περιμένετε, που αναμένετε? Λοιπόν, κοιτάξτε, θα σας πω. Τι το βάζει, τι του ρωτάς τώρα, Χρυσά μου? Τον φέρεις δύσκολη τη φορά. Όχι, θα σας πω αμέσως. Την προηγούμενη. Αλλά με το χαμογελό σου είδε. Τι να κάνει. Απαντάει. Στις προηγούμενες εκλογές που έγιναν όμως για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το συνέδριο, ψήφισαν 43.561. Οι εκλογές για τον πρόεδρο είναι διαφορετικές. Δεν υπάρχει. Και είναι. Προσμένουμε περισσότερες, πολύ περισσότερες από αυτές. Περιμένετε. Βεβαίως, περιμένουμε. Βεβαίως είναι. Δεν ξέραμε ότι έχει προκύψει μια διαδικασία αποχώρησης του προηγούμενου Προέδρου, μαζί με ένα αριθμό βουλευτών. Για ποιος αριθμός, όπως σας ρώτησε και η Χρύσα πολύ εύστοχα, είναι αριθμός που θα σας φέρει μια ικανοποίηση? Θεωρώ ότι πάνω από 70. Το 70.000 είναι ένα νούμερο, αλλά είναι, μου επιτρέπετε, είναι μια προσωπική προσέγγιση. Εύχομαι να διαψευστώ προς τα πάνω. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, αν πάτε κάτω από 40.000 που ψηφίσατε για τους συνέδρους, θα θεωρήσετε πληγή για το κόμμα? Θα υπάρχει ένα ζήτημα. Και το οποίο ζήτημα πώς θα το συζητήσετε μετά την επόμενη μέρα? Γιατί ακόμα νομίζω. Θέλω, όπως σας έχω πει πολλές φορές, κύριε Χαρδάκο, επειδή είμαστε σε μια μέρα που υπάρχει ένα χαμόγελο. Ναι, ναι. Άστε το χαμόγελο να ανθίσει. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν, οπότε μην ρωτήσετε τελικά πώς ήταν στο συνέδριο, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα πώς ήταν. Σας είπα, 43.561 το νούμερο, τελείως. Αυτό είναι. Ποιο, στο τελευταίο συνέδριο που έγινε στο ναι, ακριβώς, στο Γκάζι. Ναι, ψήφισαν 43.500. Πέρασαν. Όχι, πώς ήταν οι σύνεδροι, δεν κατάλαβα αυτό. Ο αριθμός συνέδρων. Οι σύνεδροι ήταν 4.282. Χώρεσαν 4.000 άνθρωποι? Όχι, γιατί ήταν υβριδικό το συνέδριο. Α, γι' αυτό, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, αυτό υπάρχει το θέμα. Υπάρχει σωστά, τότε έχετε δίκιο. Δεν μπορεί να έρθει. Πώς θα έρθει, έχει χρήματα να έρθει. Πολύ σωστά το λέτε. Διευκρινίστηκε και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσω στο παρακάτω σημείο. Που έχει σχέση, που εγώ θέλω να το σχολιάσω, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Έχει προκύψει μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Ναι. Είδατε, αμέσως αλλάξαμε με τον αγαπητό Δημήτρη. Τρεις Δημήτριδες είμαστε εδώ. Έτσι. Α, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αυτό είναι ρεκόρ. Λοιπόν, με τον κύριο Μάτζο έχουμε αλλάξει θέσεις. Ας πούμε, που απεικονίζει μια κανονιστική προσέγγιση η οποία γίνεται στη Βουλή και άρα θα ακολουθεί και στα. Άδικα αλλάξατε θέσεις, πιστεύετε? Κοιτάξτε, άδικα. Υπάρχει θέμα. Το άδικα έχει σχέση με το πώς εκφράζονται τα κόμματα. Στις εκλογές, αυτό εκφράζει τη δύναμη των κομμάτων, έτσι, και στη βάση αυτού προχωράμε. Στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πήρε 300.000 περισσότερες ψήφους από το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? 930 με 630. Εκεί στη Βουλή, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έτσι δεν είναι? Υπάρχει αυτό, όποιος έχει τους περισσότερους βουλευτές. Απλά εγώ δεν ρωτώ για το διαδικαστικό, κύριε Χατζησοκράτη, ρωτώ κάτι άλλο πολύ πιο απλό. Αν από την παρέτηση. Όχι, σας το απαντάω. Σας ρωτώ κάτι πολύ πιο απλό. Αν από την ημέρα παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα μέχρι και την ώρα που ανακοινώθηκε ότι πλέον περνάτε στην τρίτη θέση και γίνεται αξιωματική αντιπόλευση του ΠΑΣΟΚ. Είστε ικανοποιημένος από την αντιπολίτευση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στο κοινοβούλιο προσώπου του ελληνικού λαού? Θα σας πω. Ναι ή όχι? Και επειδή είστε αγωνιστής άνθρωπος, με περγαμηνές και ένσημα αγωνιστή, περιμένω μια ειλικρινή απάντηση. Θα σας πω πραγματικά. Ό,τι και να κάναμε, και σας λέω, έχουμε καταθέσει μια πολύ μεγάλη, μια πλειάδα ερωτήσεων, όχι ερωτήσεων, προτάσεων, νόμου και όλα αυτά, από τα πράγματα. Έχαναν το βάρος τους και την ουσία τους όταν έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος ασχολείται με άλλα πράγματα. Όταν, ας πούμε, έχεις με τα φώτα της δημοσιότητας τα οποία ήταν, προχωράγαμε σε αυτό. Τι να συζητάμε? Καταθέταμε για την ακρίβεια, για τη φορολογία, μια σειρά πράγματα. Δεν σου λέει άλλος, άστα αυτά, πες μας τώρα για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πες μας τώρα για το business friendly και τα διάφορα άλλα πράγματα των κομμάτων που βλέπει βλέπει ο πρόεδρος σας. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μας επιτρεπόταν από τα πράγματα. Καταλαβαίνω, η δημοσιότητα παίρνει αυτό. Τώρα όμως θέλω να σας πω ένα ζήτημα που δεν μπορεί παρά. Θέλω να το τοποθετήσω. Ελάτε, για να προχωρήσουμε. Έτσι, λοιπόν, θεωρώ ότι στις πιο μελανές
στιγμές της πολιτικής ιστορίας του τόπου, των 50 χρόνων της μεταπολίτευσης, δίπλα στο όνομα Σιμπλίδης, Γεώργιος Σιμπλίδης, 1993 ρίχνει την κυβέρνηση του, της Νέας Δημοκρατίας, του πατέρα του Μητσοτάκη, θα καταγράφονται από εδώ και πέρα, σε χαμηλότερο επίπεδο, γιατί δεν έριξαν κυβέρνηση, έριξαν αξιωματική αντιπολίτευση, θα καταγράφονται δύο ονόματα. Θεοδώρα Τζάκρη, Γιώτα Πούλου. Γιώτα Πούλου, Θεοδώρα Τζάκρη. Θα καταγράφονται. Και μια και μου είπατε, ας πούμε, πώς κρίνεστε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν περνάω καμία ερώτηση έτσι, μια και μου είπατε και πώς βλέπω το θέμα του νέου κόμματος που διαμορφώθηκε, Κίνημα Δημοκρατίας. Θα το δούμε πώς είναι. Μόνο ξεκινάει από ένα περίεργο, το οποίο θέλω να το καταθέσω. Θα είναι ένα κόμμα το οποίο αυτοτοποθετείται πιο αριστερά από την αριστερά και πιο κέντρο από το κέντρο. Θέλω να ρωτήσω όλους όσους και όσους μας βλέπουν. Σε ποια διάσταση είναι αυτό, σε ποιο ακριβώς γεωμετρικό σύστημα αναφέρεται πιο αριστερά από την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Για βάλτε το μου αυτό σε κάποια διάσταση. Μάλιστα. Ποια. Άλλη διάσταση, τέταρτη διάσταση ενδεχομένως. Έτσι. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Λοιπόν, αν είναι και έτσι αυτό, θα το δούμε. Μάλιστα. Θέλω όμως να μου επιτρέψω να πω κάτι. Με πολύ σεβασμό, Χρήστα, να κάνω μια υπέρβαση. Επειδή αναφέρθηκα στο όνομα του γιατρού Σιμπλίδη, τον οποίο είχα την τιμή να τον γνωρίσω και να γνωρίσω και τα μέλη της οικογένειάς του, θέλω να σας πω, επειδή και δίπλα βάλετε και το όνομα της κυρίας Τζάκρη και της κυρίας Πούλου. Μάλιστα. Καταλαβαίνω την αγωνία ενός μέλους ενός κόμματος και πόσο νοιάζεται για το κόμμα του, αλλά είναι συνταγματική κατοχήρωση. Η ελεύθερη έκφραση του βουλευτή και κατά συνείδηση να πράττει ό,τι ο ίδιος επιθυμεί προς όφελος που ικανοποιεί τη συνείδησή του και την επιλογή του. Η δαιμονοποίηση και αυτός ο συνήθις εξωστρακισμός των προσώπων που έχουν μια άλλη επιλογή από τα υπόλοιπα μέλη του κόμματός τους, ναι, μεν πικραίνει το κόμμα, αλλά μπορεί στην ίδια την κοινωνία να μην έχει την ίδια αντίδραση. Κύριε Χαριτάτο, απευθέως απαντώ. Και το λέω επειδή αναφερθήκατε και το όνομα Σιμπλίδης, επειδή έχουν οικογένεια αυτοί οι άνθρωποι και έχουν και παιδιά και έχουν και ανθρώπους να ακολουθούν. Δεν μπορεί διαρκώς να δαιμονοποιείται για του πολιτικού λόγου. Γιατί τότε ο πολιτικός λόγος δεν είναι πολιτικός, είναι ακραίος, τοξικός, έως και πολλές φορές και επικίνδυνος. Το λέω με πολύ σεβασμό σε εσάς. Επειδή είστε που είστε αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μην τα παραβιάζουμε εδώ. Με πολύ αγάπη σας το λέω. Κύριε Χαριτάτο. Αποδέχομαι πλήρως. Δεν σας μαλώνω, έτσι. Όχι, το καταλαβαίνω. Σας το λέω με πολύ αγάπη, το ξέρετε. Όχι, το ξέρετε. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα καμία φορά. Πολιτικά μιλάμε. Εντάξει. Αποδέχομαι αυτό. Στην πολιτική ιστορία, ναι, ναι, λέω. Αλλά επειδή μιλάμε δημόσια. Φυσικά. Ο δημοσιογράφος οφείλει κατά συνείδηση να πράττει αυτό. Έχετε απόλυτα δίκιο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στην πολιτική ιστορία μιλάμε για την πολιτική ιστορία. Προσέξτε, δεν μίλησα γιατί. Και σέβομαι απόλυτα ο καθένας τι κάνει. Βεβαίως. Απόλυτα σέβομαι. Αλλά στην πολιτική ιστορία, η πολιτική ιστορία καταγράφεται. Κρατάει άλλα πράγματα. Πάμε να το κλείσουμε λίγο. Με πολύ σεβασμό. Εγώ λέω λοιπόν στην πολιτική ιστορία. Υπάρχουν μερικές στιγμές. Κατανοητό. Μελανές είπα. Δεν είπα τίποτα περισσότερο. Κατανοητό. Εγώ... τις οποίες καταγράφεται. Ζήτησα συγγνώμη, ήθελα να και τοποθετηθώ. Και λέω λοιπόν, 31 χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε η επιθυμία. Να 30... κάνω και εγώ λίγο την προβοκάτσια μου. Κάντε, κάντε. Να θυμίσω στον κύριο Χατζησοκράτη. Κοιτάξτε, να δείτε, όλοι έχει το, εμπεριέχει η εκλογή το προσωπικό στοιχείο, γιατί κατεβαίνουμε στον κόσμο, μιλάμε τον κόσμο. Σωστό. Δίνουμε και έναν προσωπικό αγώνα. Καμιά φορά τα κόμματα παίζουν και συγκεκριμένα πρόσωπα εναντίον των οποίων εκλέγονται άλλα. Γίνονται διάφορα. Όμως, κύριε Χατζησοκράτη, υπάρχει και η γενική πολιτική πλατφόρμα, την οποία πρέπει να την υπηρετούμε. Αυτό ίσως λέει ο κύριος Χατζησοκράτης. Όμως, κύριε Χατζησοκράτη, ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά είχε βολευτεί με τους βουλευτές του κυρίου Πάνου Καμένου, οι οποίοι αποχώρησαν από τους ανεξάρτητους Έλληνες, παίρνοντας τις έδρες τους και ψηφίζοντας τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να τα θυμίζουμε αυτά, γιατί σας βλέπω σε μια άλλα καρτ προσέγγιση. Όχι. Απλά για την πρόσφατη πολιτική ιστορία. Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι, θα σας θυμίσω, οι βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων είχαν εκλεγεί με μια ατζέντα συγκεκριμένη για το πρόβλημα των Σκοπίων και ψήφισαν κάτι εντελώς διαφορετικό. Άρα η προσέγγισή σας είναι και λίγο ανακάτω. Μας επιτρέπετε να πάμε στον κύριο Μάτζο. Για το κόμμα μου. Βεβαίως, κύριε Χατζησοκράτη. Γι' αυτό προσέξτε. Μιλάω για το κόμμα. Είστε ξεκάθαρος. Θα πρέπει να έχουμε μιλήσει και ο κύριος Βαρκόπουλος. Και ο κύριος Μάτζος. Επιτρέψτε μας για να μιλήσετε όλοι σας, παρακαλώ, κύριε. Στον κύριο Μάτζο. Κύριε Μάτζο, είστε εξωματική αντιπολίτευση όπως ήδη γράφεται και λέγεται του όχι σε όλα. Ή υπό οι προϋποθέσεις, ναι. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Όχι σε όλα.
Και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι σαφές και συνεχίζω κάτι που είπε και ο κ. Χατζησοκράτης, ότι όλη αυτή η εξέλιξη είναι κοινοβουλευτική εξέλιξη, επιβάλλεται από τον κανονισμό της Βουλής και αποτυπώνει την δύναμη των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είναι δε σαφές, σαφέστερο μάλλον, ότι σε αυτήν ακριβώς την εξέλιξη το ΠΑΣΟΚ δεν είχε την παραμικρή, την ελάχιστη παρέμβαση ή συμβολή στο να συμβεί. Σε αυτό οφείλω να το πούμε. Έτσι, αυτό, δηλαδή, έτσι, είναι απολύτως σαφές. Είναι ειλικρινής και βαθύς ο σεβασμός που έχουμε δείξει πολλούς μήνες τώρα στην υπαρξιακή κρίση του ΣΥΡΙΖΑ και στις διαδικασίες που έχει κάνει, στις διασπάσεις του. Το βλέπουμε περί συλλογή. Είναι ένα φαινόμενο, μάλλον άλλο ένα φαινόμενο εκφυλισμού του κομματικού φαινομένου. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους ως δημοκράτες. Τώρα, ερχόμαστε στο κομμάτι της κυρίως υπήρξης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ, κύριε Χαρτάτο, κύριε Φωσκολού, πιστεύω ότι εδώ και πολλούς μήνες κάναμε δουλειά ιωνία αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο που θέσαμε ζητήματα όπως η στεγαστική κρίση και η στεγαστική πολιτική, τα ζητήματα της οικονομικής και φορολογικής δικαιοσύνης, τα ζητήματα του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου και των θεσμών. Σε ένα πλήθος πεδίων πολιτικής. Στο ενδιάμεσο, καλούμαστε να τοποθετούμαστε και στα σχέδια νόμου της κυβέρνησης. Εγώ θυμάμαι πριν από κάτι μήνες να μας ασκείτε κριτική ότι είχαμε ψηφίσει αρκετά από τα νομοσχέδια και τουλάχιστον διατάξεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα έχετε η ίδια κυβέρνηση αυτή και σου λέει ότι είσαι στο όχι σε όλα. Δεν μπορεί να συμβαίνουν και τα δύο. Η αλήθεια λοιπόν και αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι εμείς έχουμε τη δική μας προγραμματική θέση σε όλα τα μεγάλα συγκεκριμένα προβλήματα του τόπου. Έχουμε τη δική μας αξιακή παρακαταθήκη. Τι είναι το κοινωνικό κράτος για μας, τι είναι το εθνικό σύστημα υγείας, πώς δομείται και πώς αναγεννάται ένα σύστημα υγείας δημόσιο και προσβάσιμο, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε ξανά ισχυρά δημόσια πανεπιστήμια, πώς μπορούμε να έχουμε μια φορολογική διοίκηση που θα εισπράττει φόρους από εκεί που υπάρχει ο μεγάλος πλούτος και το εισόδημα και θα απαλλάσσει τις οικογένειες και τους καταναλωτές μέσα στη μεγάλη κρίση. Αυτά είναι προβλήματα που μας απασχολούν όλους. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, δεν ετεροπροσδιοριζόμασταν ποτέ, δεν θα ετεροπροσδιοριστούμε τώρα. Ψηφίζουμε με βάση τις θέσεις που έχουμε και υπερψηφίζουμε έχοντας το θάρρος της συνένεσης και της πολιτικής ευθύνης, αλλά και καταψηφίζουμε πάντοτε αντιπροτείνοντας το δικό μας δρόμο για την ανακούφιση των ευάλωτων και αδύναμων συμπολιτών μας. Για να δοθεί ξανά και το δικαίωμα στην προσδοκία και το δικαίωμα ελπίδας τελικά στη νέα γενιά που μένει σε αυτόν τον τόπο και επιμένει να είναι εδώ και να θέλει να παράξει στον τόπο της και να μην βγαίνει στο εξωτερικό. Αυτό είναι το δικό μας, αν θέλετε, αξιακό και προγραμματικό πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Κατανοώ την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας ότι επιτέλους αποκτά μια σοβαρή, αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο για την κυβέρνηση για να το συνηθίσει και να μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και αυτήν, αν θέλετε, την άδικη και άστοχη πάντως κριτική που μας ασκείται για το όχι σε όλα. Δεν θα πω το πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ το θεωρώ και λίγο υποτιμητικό, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, για το ΣΥΡΙΖΑ, για όλους, να χρωματίζουμε κόμματα με βάση άλλα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το δικό του χρώμα, η Νέα Δημοκρατία το δικό της, το ΠΑΣΟΚ το δικό του χρώμα, οι πολίτες είναι εκείνοι που μας αξιολογούν και όχι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, οι υπουργοί ή οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Αυτό θα το κρατήσω πάντως όταν θα μιλήσετε σε κάποια στιγμή για την ακροδεξιά Νέα Δημοκρατία. Δεν το λέω προσωπικά σε εσάς. Υπάρχουν πολλοί, αν θέλουν, αλλά ο Σαμαράς είναι ένας. Διαφωνώ κάθετα. Αυτό εδώ ήταν. Πρώην υπουργός σας το λέει. Θεωρώ ότι ήταν ατυχής η έκφραση. Α, όχι. Πιστεύω ότι. Δεν ήταν καθόλου ατυχής, γιατί επέμεινε η κυρία Αλεξοπούλου. Αν δεν κάνω λάθος, να την ξαναρωτήθηκε. Ρωτήστε την. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος αυτή η δήλωσή της. Καθαρά το λέω. Επειδή στην Δημοκρατία αυτά τα. Δεν πρέπει να ρίχνουμε άλλο λάδι στη φωτιά. Πιστεύω ότι ό,τι έγινε, έγινε γιατί είχε τεντωθεί ένα σκηνή. Υπήρχε προφανής διάσταση απόψεων και πολιτικών προσανατολισμών από το, και θέσεων από τον Αντώνη Σαμάρα συγκριτικά με την κυβέρνηση. Εξελίχθηκε κάτι το οποίο είναι στενάχωρο για μας, αλλά τελικά όπως προχώρησε, κρίθηκε και αναγκαίο. Δηλαδή, ανακουβιστήκατε με την κρίση, ικανοποιηθήκατε από την τοποθέτηση του κ. Καραμαλή. Φοβόσασταν ενδεχομένως μήπως τυχόν υπάρξει ένα ρήγμα. Ωστόσο, ο Καραμαλής με ευπρέπεια τοποθετήθηκε, έβαλε τα ζητήματα όπως ο ίδιος ήθελε, ξεκαθάρισε και την προσωπική του θέση αναφορικά με τις προτάσεις που έχουν ακουστεί για το πρόσωπό του για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι κινήθηκε σε όρια ευπρέπειας.
Δεν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Θα το λέω γιατί μας κάνει εντύπωση, εντύπωση σε εμάς που παρακολουθούμε λίγο. Είδαμε την αντίδραση του κ. Σαμαρά και την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στο πρόσωπο του κ. Σαμαρά, τη διαγραφή. Είδαμε λίγο την αναμονή της τοποθέτησης τοποθετήσεων του κ. Καραμάλη σε μια παρουσίαση βιβλίου. Την ίδια στιγμή διαβάζουμε ότι ο κ. Μπακογιάννη θα γράψει βιβλίο που θα αναφέρει τι έχει συμβεί με τον κ. Σαμαρά. Την ίδια στιγμή βλέπουμε εσάς, κ. Μαρκόπουλε, να μπαίνετε μπροστά και να χτυπάτε ευθέως την κυρία Λατινοπούλου, που είναι ένα κόμμα που είναι ένα πρόσωπο. Έχει προφανώς συνεργάτες και άλλα πρόσωπα δίπλα της κυρία Λατινοπούλου, αλλά στην ουσία δημόσια, κυρίως κυρία Λατινοπούλου. Αν η κυρία Λατινοπούλου ως ένα πρόσωπο σας προκαλεί τέτοια δυναμική που αρχίζετε και προσπαθείτε να την φύρετε ή να την, αν θέλετε, να την αποδυναμώσετε όλοι σας στη Νέα Δημοκρατία, κάτι δεν βγάζει καλά με τη δυναμική του κόμματος. Κοιτάξτε, δείτε, αν ένα πρόσωπο σας κάνει τη ζημιά, πρέπει λίγο να το ξανασκεφτούμε. Προφανώς είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αξιολογήσουμε. Και κατά τη γνώμη μου, και αυτό και σας είπα και για τη δήλωση της κυρίας Αλεξοπούλου, καλό είναι να μην ρίχνουμε άλλο λάδι στη φωτιά. Για οποιονδήποτε το λέω αυτό. Η Νέα Δημοκρατία έχει πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει. Όχι στο εσωτερικό της, ενώ τα προβλήματα της κοινωνίας. Σε αυτά πρέπει να προσανατολιστούμε. Κύριε Μαρκόπουλε, μήπως πρέπει να πάμε και σε αυτά. Τοποθετηθώ. Ακούω τα ερωτήματά σας, απλά έχετε πει, νομίζω μου έχετε βάλει πολλά ζητήματα. Ναι. Εγώ φταίω, να τοποθετηθώ. Φταίω. Λοιπόν, έχουμε πολλά ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά για την κοινωνία να αντιμετωπίσουμε. Το να οδηγούμαστε σε μια εσωστρέφεια δεν νομίζω ότι παράγει κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Ένα τώρα για την κυρία Λατινοπούλου. Έχετε μια δυναμική όλοι σας που φωνώς κάτι φοβάστε μάλλον ότι έρχεται. Την κυρία Λατινοπούλου, εγώ το έχω πει. Μπράβο στην κυρία Λατινοπούλου αν έχει αυτή τη δυναμική. Εντάξει, που... Με μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Περιμένω όμως να ακούσω και άλλα πράγματα εκτός από τα τσάμικα, τους χορούς και τα αντιγόγκ. Δεν έχω ακούσει για παράδειγμα τις θέσεις της για την πολιτική της οικονομίας την οποία πρέπει να κάνουμε. Κάτι γενικόλογες τοποθετήσεις. Θα την ήθελα να την παρακολουθήσω την κυρία Λατινοπούλου με ενδιαφέρον, προς ώρας όμως. Μάλιστα. Γιατί και εσάς, αν σας προκαλέσω, δεν μπορείτε να μου πείτε 10 στελέχη του κόμματός της. 10. Εμείς είμαι. Πέστε στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ και μπορεί να φταίω εγώ. Γι' αυτό μιλάμε για μονοπρόσωπο και μονοθεματικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, των social media και ιδιαίτερα του X, του Twitter, χωρίς στελέχη τα οποία να τα γνωρίζει η κοινωνία. Το οποίο κέρδισε το ενδιαφέρον σας όμως. Θα τα δούμε αυτά. Αφήστε λίγο τις εθνικές κάλπες να μιλήσουν. Αφήστε. Μην βιαζόμαστε. Πάμε στα ερωτήματα τότε. Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα, που, γιατί μια και μου έβαλε και ο κύριος Μαρκόπουλος. Ελάτε, ό,τι θέλετε. Που είναι, αφορά πλέον τη χώρα. Είδα ότι από χθες η εφημερίδα Δημοκρατία και σήμερα πάλι η εφημερίδα Δημοκρατία και η Εστία, εφημερίδες βέβαια που βρίσκονται στο άκρο της δεξιάς, έτσι στο άκρο. Τι, μας περιπτώσει σε αυτόν τον χώρο, στο συντηρητικό χώρο, αλλά στην ακραία την πλευρά. Ανοίγουν ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λέει ότι ο κύριος Σαμαράς έχει ντοκουμέντα από το Υπουργείο Εξωτερικών που αποδεικνύουν ότι στον ελληνοτουρκικό διάλογο έχει παραβιαστεί η κόκκινη γραμμή για τη μία μόνη διαφορά. Δεν είδα κάποια ντοκουμέντα, δεν είδα κάποια έγγραφα. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να σας πω, προσέξτε κάτι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν βλέπω πάντως κάτι, δεν δημοσίευσαν. Ξέρετε κάτι. Εγώ θα ήθελα να πιάσω. Ήταν λίγο αβανταδόρυπος ο τίτλος, αλλά δεν είδα στοιχεία μέσα. Όπως, προσέξτε. Όπως κάθε φορά ένα θέμα. Ναι. Που αφορά έναν χώρο, εδώ αυτό δεν είναι ένας χώρος, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγγίζει ένα θέμα το οποίο και εμείς έχουμε βάλει και τα άλλα κόμματα. Αυτού της αναγκαίας ενημέρωσης επ' το τι διαμείβεται την μεταξύ. Την επόμενη εβδομάδα δεν θα ενημερωθεί η πολιτική αρχή. Άρα θέτε, δηλαδή αυτή η αναφορά περί μυστικής διπλωματίας σας ανησυχεί. Μας ανησυχεί και θέλουμε να μην υπάρχει. Και εγώ σας ρωτώ, η επιμερών ΣΥΡΙΖΑ, ότι όποιες επαφές είχατε με την άλλη πλευρά ή εν πάση με άλλα κράτη, τα λέγατε δημόσια? Όχι. Μια σκέψη κάνω. Προσέξτε, δεν είναι προς όφελος του διόδρομου. Φαντάζεστε ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών έχουν και να πούν πράγματα που αφορούν εθνικές στρατηγικές. Κύριε Χαρτοσοκράτη, με πλήρη σεβασμό, μισό λεπτάκι. Ένα προβληματισμό κοινό θέτω. Ο Υπουργός Εξωτερικών αυτή την εβδομάδα έχει ανακοινώσει ενημερώσεις στους πολιτικούς αρχηγούς. Θυμάμαι τον κύριο Κοντζιά να βγαίνει και να ενημερώνει. Ο κύριος Κοντζιάς δεν ενημέρωνε άνθρωπο για τα Σκόπια τώρα. Τι λέμε τώρα. Όχι, όχι. Πιάζει τη Νέα Μακεδονία. Ελάτε τώρα και ξέρουμε και πώς την περάσατε. Τη Βόρεια Μακεδονία θα πείτε. Όχι, κοιτάξτε. Τη Βόρεια Μακεδονία θα πείτε. Είδατε με τράβηξε από τα Σκόπια και. Ναι. Ολοκληρώστε και να πάμε στην καθημερινότητα λίγο. Υπάρχει άλλο ζήτημα. Δεν το θέτω εγγύ. Βεβαίως δεν βγαίνει
στο δημόσιο να υπόδονται πράγματα. Ναι, ναι. Αλλά χρειάζεται αυτό που λέμε η αναγκαία ενημέρωση. Όσο δεν υπάρχει αναγκαία ενημέρωση στο πολιτικό σύστημα, υπάρχει θέμα. Έχει πει αυτό σα λέω. Γι' αυτό εκμένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Δεν βάζω άλλο θέμα. Προσέξτε. Απλώ υπάρχει θέμα. Το θέσατε. Αλλά είναι θέμα. Πάμε λίγο στα ερωτήματά μα, κύριε Χατζημαρκόπουλο. Πάμε τώρα στα δικά μα. Μάλιστα, σα ακούω. Να πάμε λίγο στον κύριο Μαρκόπουλο πρώτα. Γιατί. Με επιτρέπετε ένα ρητορικό ερώτημα. Δεν ξέρω, επειδή η κυρία Μπακογιάννη έχει πει θα γράψει και βιβλίο για την πολιτική της αδειοδρομία. Αν φτάσει έως και την περίοδο της πτώχευσης της χώρας και στα Ζάπια, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το προλογίσει ο αδελφός της, ο πρωθυπουργός. Διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε αν συμφωνούν τελικά. Δηλαδή, και στο Ζάπιο ήταν ο κ. Μητσοτάκης και το Μάιο του 10. Ναι, σωστά. Στις οικογένειες δεν. Αλλά λέω πολιτικά, όχι οικογενειακά. Καλό είναι να πέσουν οι τόνοι. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Παρακολουθούσα πριν την ενότητα με τα οικονομικά, την πολύ ενδιαφέρουσα που έχετε. Οικονομία είναι κι αυτή. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Για τα οικονομικά προβλήματα. Εγώ θα προτιμούσα να στεκόμασταν λίγο στον κ. Παπαντρέου που δεν είχε πολύ καταλάβει τι γινόταν. Ελάτε, ελάτε. Γιατί τα προβλήματα σημερινά έχουν ρίζα σε αυτή την περίοδο. Πάμε παρακαλώ. Κύριε Μαρκόπουλε, βλέπουμε όλα τα ερωτήματα των τηλεθεατών, γιατί έτσι διαμορφώνεται η εκπομπή μας. Λένε τα περισσότερα ότι ασχολείστε όλοι με τα εσωτερικά σας θέματα. Το Πασόκ με το ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Στο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουν εκλογές, ότι τσακώνονται, ότι το ένα, ότι το άλλο. Στη Νέα Δημοκρατία, τα εσωτερικά, ο Καραμαλής, ο Σαμαράς. Με τα θέματα της κοινωνίας. Ποιος ασχολείται με τις αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, με τα αυξημένα ενίκια, με την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, με όλα αυτά, ποιος ασχολείται? Οι πολίτες κάνουν επισημάνσεις και οφείλουμε τις επισημάνσεις των πολιτών να τις ακούμε. Γιατί είναι παραπάνω από 2-3 μηνύματα ίδια. Και να σας πω και κάτι, η εικόνα που περιγράφεται, εννοώ σαν πολιτικομηντιακό σύστημα, εγώ βέβαια έχω άλλη εικόνα ότι η κυβέρνηση ενεργεί. Όμως είναι αλήθεια ότι σε επίπεδο εικόνας. Πάντως οι πολίτες λένε ποιον ενδιαφέρει από εμάς. Η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο εικόνας η εσωστρέφεια όλου του πολιτικού συστήματος, όπως την περιγράφεται και την περιγράφει και ο καλός φίλος, είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν να σας ανασκουμποθούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Έχουμε μέτρα τα οποία εξελίσσονται. Καλό είναι να επικεντρωθούμε στην ανάλυση, αν θέλετε και στην αντιπολίτευση, όποιος διαφωνεί, αλλά να μιλήσουμε για αυτά. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρει πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια με τους κώδικους πάνω από 500 κώδικους στα σούπερ μάρκετ. Πάντως το Πασόκ, για να είμαστε δίκαιοι, φωνάζει πολύ καιρό για το ρεύμα. Να πάρετε μέτρα για το ρεύμα. Και έχουμε φτάσει πάλι να έχουμε πάνω από 100% αύξηση στην τιμή της κωδικής. Λέω ένα παράδειγμα. Το Πασόκ, ακούστε να δείτε. Έχει κάνει, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επανεφεύρει τον εαυτό του. Εγώ θα βασιστώ σε αυτό που είπε πριν ο κύριος Μάτζιος. Τι κάνει το Πασόκ? Επειδή πήρε ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι είπε ο κύριος Μάτζιος πριν? Μα τόσο καιρό, όσο ήταν στην τρίτη θέση το Πασόκ, συμφωνήσαμε σε πράγματα με τη Νέα Δημοκρατία. Όταν όμως τεχνητά, bypass, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ, ξαφνικά διαφωνεί σε όλα. Εμείς, κύριε Μάτζιε, θα θέλαμε να δούμε ένα Πασόκ το οποίο σε μια παραγωγική διάσταση των πραγμάτων θα συμφωνούσε. Δηλαδή, φέρνω το εξής. Διαφωνείτε με το γεγονός ότι πάνω από 500 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ μειώνουν τις τιμές τους? Να μας το πείτε ευθέως, να το πείτε στον πολίτη. Διαφωνείτε με τις φοροελαφρύνσεις που θα φέρουμε στον προϋπολογισμό? Να το πείτε στον πολίτη. Διαφωνείτε με τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό? Να το πείτε στον πολίτη. Διαφωνείτε με τις αυξήσεις αυτές τις πρώτες που υπήρξαν μετά τα μνημόνια στις συντάξεις? Να το πείτε στον πολίτη. Εδώ λοιπόν το ανέξοδο και το εύκολο έχει τελειώσει. Το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και bypass, έστω και με τεχνητό τρόπο, έστω και όχι με την κάλπη και την ψήφο του ελληνικού λαού, οφείλει να τοποθετηθεί. Εμείς λέμε, εγώ σας περιέγραψα πολιτικές πριν από λίγο, απευθύνοντας βέβαια ερωτήματα στο Πασόκ. Εγώ περιέγραψα πολιτικές. Φτάνουν αυτές? Θέλει κι άλλο ο ελληνικός λαός? Χρειάζεται να επιταχύνει η κυβέρνηση? Εγώ σας το λέω σαν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως. Πρέπει να φύγουμε από την εσωστρέφεια, κατεπηγόντως. Δεν ξέρω πόσο άλλαξαν εδώ και ένα χρόνο, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρουμε πολύ καλά ότι είχε τα δικά του εσωτερικά προβλήματα που ασχολούνταν για καιρό με αυτά. Οπότε το Πασόκ δεν νομίζω ότι έφυγε ποτέ ενεργά. Θέλετε να σας πω κάτι από την περιφερειά μου και πετώ και το γάτο και στους καλούς συναδέλφους. Οι βουλευτές ή οι πολιτευτές, όπου δεν υπάρχουν βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αξιωματικής και παρακάτω, δεν εμφανίζονται καν στις περιφέρειές μας, το ξέρετε. Δεν έχουν παρουσία. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτευτές ή οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζονται στις περιφέρειες. Συζητούσα χθες με τον συνάδελφο, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, τον Σταύρο τον Καλαφάτη. Δεν τους βλέπουμε στον Πειραιά.
Δεν τους βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Καημό έχετε. Δεν... γιατί... όχι, με συγχωρείτε. Η πολιτική. Όσο και αν γελάει ο κύριο Μάτζιο. Είναι Μάτζιο, σα το λέω. Αυροφροσύνη, αλλά. Στον Πειραιά. Στον Πειραιά. Δεν συμμετέχουν. Δεν συμμετέχουν και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε εικόνα τη Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε βουλευτέ. Οι πολιτευτέ σα και οι βουλευτέ σα. Μια μικρή λεπτομέρεια. Στο κοινωνικό πεδίο όπω και του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρίσκονται πουθενά. Ασχολούνται μόνο με τα εσωκομματικά σα. Εμεί είμαστε. Είναι μια πραγματικότητα. Να απαντήσω, κύριο Μάτζιο. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά στον Πειραιά, το ξέρει ο κύριο Μαρκόπουλο, ναι, δεν έχουμε βουλευτέ στον Πειραιά, ούτε στην Αλφα ούτε στη Β. Έχετε πολιτευτέ. Οι οποίοι έχουμε απέχουν από τα δρόμενα. Πολλοί, πάρα πολλά στελέχη τα οποία είναι παρόντα στην κοινωνία. Δεν του βλέπουμε. Προφανώς, και η κοινωνία δεν του βλέπει. Πρέπει να σα απασχολεί γιατί δεν του βλέπετε εσεί, γιατί είναι στην κοινωνία. Και μήπω δεν απευθύνεστε εσεί στην κοινωνία τελικά. Σήμερα στη Β. Δείτε το διαφορετικά. Δείτε το αλλιώτικα. Λοιπόν, δεν θα του δούμε να ξέρετε. Δεν τιμά, για παράδειγμα, ξέρετε πολύ καλά στην περιφέρειά σα, μην πω ονόματα τώρα. Και εκλεγμένο βουλευτή είχαμε το Μάιο, το Δημήτριο Διαμαντίδη και τόσα στελέχη εκεί, τα οποία δίνουν αγώνα καθημερινό. Έτσι. Ναι, ξέρω καθημερινό αγώνα στον Πειραιά και σε όλη την Ελλάδα. Εμείς και δεν τους βλέπουμε. Δεν είναι σωστό, ούτε νομίζω, ούτε σε πολιτικό ούτε σε ανθρώπινο επίπεδο να κρίνετε συναδέλφους από άλλες παρατάξεις. Είστε μακριά από την κοινωνία. Είμαστε στην κοινωνία. Είμαστε στην κοινωνία και είπα συγκεκριμένα ονόματα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας, σε όλη την επικράτεια. Λοιπόν, εντάξει, όχι. Έχετε μείνει πολύ πίσω και μπορώ να σα φέρω και λίστα. Έχετε και λίστα θέμα καταγγελίας. Τα στελέχη σας σε όλη την Πειραιά δεν είναι πουθενά. Πρώτον, είμαστε παντού και θα είμαστε ακόμα περισσότερο παντού σε όλη τη χώρα. Δεύτερον, οι εσωκομματικές εκλογές οι δικές μας όχι απλώς παρήλθαν, αλλά παρήγαγαν πολιτικό κεφάλαιο για την παράταξη. Τρίτον, δεν αλλάξαμε. Ούτε όταν ήμασταν τρίτη, ούτε όταν ήμασταν πέμπτη και έκτη, ούτε τώρα που είμαστε δεύτεροι. Εμείς είχαμε πάντα τις δικές μας αξίες και προγραμματικές θέσεις. Και έτσι κινούμαστε. Το είπα και πριν. Είχαμε το θάρρος σε ζητήματα στα οποία συμφωνούσαμε, όπως είναι για παράδειγμα τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας και οι διεθνείς συμμαχίες της χώρας. Όπως είναι ακόμα και αποσπασματικά μέτρα, αναφέρεται ορισμένα από αυτά, τα ΠΑΣ ή αυξήσεις που έχουν υπάρξει κατά καιρούς και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, τα ψηφίσαμε ενώ διαφωνούσαμε στην αρχιτεκτονική της πολιτικής σας. Γιατί λέμε, έστω και ένα συμπολίτης να ανακουφιστεί, είμαστε μαζί σε αυτό. Όμως, με ρωτήσατε για μια σειρά πραγμάτων. Τέσσερα. Και απαντώ έτσι για να μην τρώω και το χρόνο του κ. Χατζησοκράτη. Είπατε για τη φορολογική πολιτική και τις απαλλαγές. Λέμε ναι στις απαλλαγές όταν αυτές ανακουφίζουν εκείνους που πραγματικά το χρειάζονται. Όταν οι απαλλαγές είναι, για παράδειγμα, στα μερίσματα των μεγάλων εταιριών. Όταν οι απαλλαγές είναι σε ενδοομιλικές και ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές. Στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Όταν είναι στο συμπληρωματικό ένφια των πολύ μεγάλων ιδιοκτησιών, δεν είμαστε σύμφωνοι. Θέλουμε άμεση φορολογία εκεί που πρέπει να υπάρχει, αναδιανομή του πλούτου μέσα από το κοινωνικό κράτος και να μειωθεί η έμεση φορολογία, η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει όλους τους ευάλωτους καταναλωτές που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Είπατε για τους κωδικούς προϊόντων. Προφανώς. Μακάρι να είναι ακόμη περισσότεροι κωδικοί προϊόντων. Να ξέρουμε όμως με ονόματα ποιο είναι το προϊόν και ποια είναι η εταιρεία που εσφροκερδεί. Για να μπορεί και το καταναλωτικό κίνημα να μποϊκοτάρει. Αυτό είναι. Αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αυτό ξέρετε τι θέλει. Αρχή καταναλωτή ανεξάρτητη. Μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Το έχουμε προτείνει. Το έχουμε προτείνει τόσες φορές μέσα στη Βουλή, τόσα χρόνια. Αρχή καταναλωτή συγκεκριμένη ανεξάρτητη θα λογοδοτεί στη Βουλή. Τρίτο, αυξήσει κατώτατο του μισθού. Ναι, τις καλωσορίζουμε, αρκεί αυτές να είναι πραγματικές και να βοηθούν τον εργαζόμενο να αντέξει στις ψυχοθρηστικές πιέσεις. Δεν είναι έτσι. Και το τελευταίο, οι συντάξεις. Είπατε για τις συντάξεις, ότι αυξάνονται οι συντάξεις. Λοιπόν, οι συνταξιούχοι δεν μπορούν να βγάλουν ούτε αυτοί το μήνα. Γιατί έχουν ακόμα να διαχειριστούν παθογένειες του παρελθόντος που έρχονται από την εποχή και του ΣΥΡΙΖΑ με την προσωπική διαφορά. Χθες το πρωί, και κλείνω με αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για το συνταξιοδοτικό σύστημα. Να επανέλθει το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, να έχουμε την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, να πάμε να διορθώσουμε τις αδικίες της συντάξης. Κοστολογημένα, απολύτως ισορροπημένο πρόγραμμα. Και με μία μελέτη για σταδιακή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας, συνολικά ανατριετία, μελέτη, προσοχή, γιατί ο κ. Μαρινάκης το παρεξήγησε, μελέτη μείωση του ΦΠΑ, ανατριετία, με σύνδεση αυτής της μελέτης, με βάση την απόδοση στόχων και τη μείωση της φοροαποφυγής. Το λέω αυτό διότι εσείς, για παράδειγμα, το 19 λέγατε ότι θα μειώσετε το φόρο προστιθέμενης αξίας οριζόντια. Δεν το κάνατε και τώρα λέτε θα το κάνετε στο τέλος. Κύριε Χατζησοκράτη, ελάτε. Άρα να δούμε λίγο πιο σύντομα. Συγγνώμη για την κατάχρηση του χρόνου. Έχουμε κάνει πολλά κατάχρηση. Παρακαλώ, ήταν πολλά τα θέματα, κύριε Χατζησοκράτη. Εντάξει, λοιπόν, εγώ δεν μπορώ παρά να επικεντρωθώ στο ένα.
από τα πράγματα. Που αφορά, αν θέλετε, μάλλον σε δύο. Το πρώτο είναι οι συντάξεις. Οι συντάξεις, λοιπόν, θα υπάρχει αύξηση 40 ευρώ το νέο χρόνο θα πάρουν. Ακαθάριστα. Οι χαμηλές συντάξεις θα πάρουν έως 15 ευρώ το μήνα. Οι μεσαίες συντάξεις, δηλαδή από 1.000 έως 1.500, 30 ευρώ το μήνα. Και οι υψηλές συντάξεις έως 75. Αυτά είναι που θα πρέπει να πάρουν. Αλλά μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία που είναι οι χαμηλές συντάξεις, 50 έως 60 ευρώ, 15 ευρώ το μήνα. Άρα η αύξηση του 2,4% που θα είναι αυτή η αύξηση, στην πραγματικότητα όσα τους μένουν είναι 1,7 έως 1,9. Είναι πάρα πολύ μικρές συντάξεις για όλο αυτόν τον κόσμο, πολύ περισσότερο όταν είναι στα 500 έως 600 ευρώ, που οι περισσότερες συντάξεις που είναι, ας πούμε, πάρα πολύ λίγο. Το πρώτο. Το δεύτερο που έχει σχέση και με την επικαιρότητα. Γιατί κατατέθηκε χθες το νομοσχέδιο για τα θέματα που αφορούν το πώς θα γίνονται οι συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας πω ευθέως αυτή τη στιγμή και να το κρατήσουμε ότι αυτή η προσπάθεια μέσα από την. Μέσα από μια διαδικασία αλγόριθμου. Η οποία θα αποδίδεται από 1η-1η-2027, θα αποδίδεται και θα φτιάχνεται ο κατώτατος μισθός, δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτό που υπήρχε από τη συμφωνία τη μεγάλη όλων και των τριών κομμάτων που ήταν τότε στη Βουλή το 1999 μέσα από μια ομόφωνη απόφαση για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία ήταν το πιο σημαντικό στοιχείο στο οποίο στηρίζεται ο εργαζόμενος, και μιλάμε για μια οικονομία η οποία έχει μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν συμβάσεις. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν υφίσταται. Θα υπάρχει η κυβέρνηση η οποία με το δικό της αλγόριθμο θα φτιάχνει ό,τι θέλει. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Αυτό το 800, να πω μόνο μια φράση αυτό, το 867 και 55 που θα είναι η αύξηση που θα δοθεί, είναι πολύ πίσω από το μέσο όρο που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Να είναι που και που λοιπόν. Η ΓΕΣΕ λέει πως είναι, πρέπει να ήταν 900. Καλή επιτυχία. Αυτό θέλω να σας πω. Να κρατάμε αυτό. Σας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή συμμετοχή. Ευχαριστώ για τις εκλογές. Ελπίζω ο χώρος, ευρύτερος χώρος της, προοδευτικός χώρος, να έρθει ουσιαστικά να στηρίξει αυτή την υπόθεση σήμερα μέχρι τις 7 το βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.